Δεν είναι τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, είναι τα απομνημονεύματα του Καμπουρογιάννη. Το 1987 δώσαμε μία θεατρική παράσταση στο σπήλι Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Το έργο ονομαζόταν «Ίντα γίνεται στην Κρήτη» και αποτελείτο από 6 επιθεωρησιακά νούμερα. Ένα από αυτά τα νούμερα μιλούσε για την εκκλησιαστική περιουσία και τον Άγιο Πρεβέζης. Τώρα μην έφταναν όλα αυτά, μας έβαλε και τον Φίπη. Τι λένε αυτό το Φίπη, α? Φίπη, α, φά την πολύ. Απαλά. Αδερφανούς, τι λες, με σκανδαλίζεις και μεγάλο πειρασμό τώρα που σε έχω δίπλα μου και η φύση ησυχάζει. Η φύση μπορεί να ησυχάζει, αδερφή Παρθενία, αλλά η υπόφυση αγρυπνά. Αγρυπνά, αγρυπνά δηλαδή. Με συνεχές ωράριον. Αφού το λέει και το Ευαγγέλιο, αδελφή Παρθενία. Τι λέει, αδελφέ μου, ο ταπεινώνε αυτήν η ψοφίσατα. Όπου βρείτε ριψασμένη αυλή, από τη στιγμή την αφήσατα. Σοφία, ό,τι ακούσαμε λοιπόν, και ευθύς θα σου περάσω τον πρώτον των ψαλμών. Όπως σωστά το έπιασε. Ω, θα μου το περάσεις. Σαν να το ζητήσεις. Α, Βαγγελιό, εις το όνομα του πατρός Ανδρέα και του Ιού του και του άλλου Ιού του και του αδελφού του και του κουμπάρου του και του πατωμάκη του. Μακάρι οι πεινώντες και ρυψώντες ότι αυτοί χορταστήσονται. Αλληλουία! Μακάρι οι λίμονες ότι αυτοί ελεγχίσονται. Αλληλουία! Μακάρι οι πελαγία μου και καταλύσονται και καταλυζόνται. Ότι αυτοί οι καρπιδίσονται. Κοίνα τα χρόνια, πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και στην κυβέρνηση υπήρχε ο σχεδιασμός να κρατικοποιηθεί η εκκλησιαστική περιουσία. Κάτι που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στον κλήρο. Στο σπήλι βρισκόταν και βρίσκεται η έδρα της Μητρόπολης Λάμπης, Σιβρίτου και Σφακίων. Και τότε Μητροπολίτης ήταν ο κύριος Θεόδωρος, ο οποίος επληροφορήθηκε για το περιεχόμενο της παράστασης. Έτσι λοιπόν, ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία με κάλεσε και μου έκαμε συστάσεις. Μετά από αυτό, εγώ θεώρησα πρέπον να επισκεφθώ ο ίδιος τον Μητροπολίτη και να του εξηγήσω. Έτσι έπραξα. Ο κύριος Θεόδωρος με υποδέχτηκε πρόσχαρα, του εξήγησα, μετά εκείνος με διάφορα διπλωματικά και θεολογικά τερτύπια, με παρακάλεσε να μην παιχτεί το συγκεκριμένο νούμερο το βράδυ στην παράσταση και μου ζήτησε να του το υποσχεθώ. Θέλοντας και μη, το έκαμα. Όμως εκείνος, για να δει αν κράτησα την υπόσχεσή μου, το βράδυ έστειλε στην παράσταση
τον οδηγό του. Μετά από καιρό, τη συγκεκριμένη παράσταση πήγα και τη διαφήμισα στα σκύφου των σφακίων. Μου είχε διαφύγει παντελώς ότι το ποτηρητής στα σφακιά ήταν ο ίδιος Μητροπολίτης, ο κύριος κύριος Θεόδωρος. Την ημέρα λοιπόν που πήγαμε να δώσουμε την παράσταση, στην είσοδο του χωριού μας περίμενε ο τοπικός ιερέας και μας ζήτησε να αποχωρήσουμε. Θέλοντας και μη, το κάναμε. Επειδή όμως εγώ είμαι πολύ πεισματάρης και συνήθως θέλω να περνά το δικό μου, μετά ακριβώς από ένα χρόνο πήγα και διαφήμισα στα σκύφου θεατρική παράσταση. Ήταν το ίδιο έργο, απλώς είχα αλλάξει τον τίτλο. Και στη διαφήμιση δεν ενημέρωνα το κοινό για το περιεχόμενο της παράστασης. Έτσι, το βράδυ, η προσέλευση του κοινού ήταν αθρώα, η αίθουσα που δώσαμε την παράσταση γέμισε ασφιχτικά, ο κόσμος ενθουσιάστηκε με το έργο, χάρηκε πάρα πολύ και για να μας ανταποδώσει τη χαρά που πήρε μετά την παράσταση μας πρόσφερε ένα πολύ πλούσιο και γενναιόδωρο δείπνο, πρωτοστατούντος του ιερέα. Έτσι λοιπόν όλα ήταν μέλι γάλα. Θαλάσσινο τριφύλι, ποιος θα βρει, θα βρει να μου το στείλει. Ποιος θα βρει να μου το στείλει. Το θαλάσσινο τριφύλι. Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι του Σωτηρίου έτους 1984. Τους τελευταίους μήνες της στρατιωτικής μου θητείας τους υπηρέτησα στην τοποθεσία Ξηρόκαμπος που βρίσκεται ανάμεσα στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου και στο Τυμπάκι Ηρακλείου. Από το στρατόπεδο μου χορηγούσαν αρκετές εξόδους και αρκετές άδειες και ερχόμουνα τακτικά στο χωριό μου την πηγή του Ρεθύμνου. Αυτές λοιπόν τις εξόδους και τις άδειες σκέφτηκα να τις εκμεταλλευτώ. Δίπλα στο χωριό μου, στον Αδελιανό κάμπο, υπήρχε ένα κοσμικό κέντρο που λεγόταν Νίδα. Σκέφτηκα λοιπόν να φτιάξω κάποια επιθεωρησιακά νουμεράκια και να πάω να τα παρουσιάσω στους υπεύθυνους της Νίδα. Έτσι έπραξα. Οι υπεύθυνοι ενθουσιάστηκαν και ενέταξαν αυτά τα νουμεράκια στο πρόγραμμα της Νίδα. Κείνη την εποχή τραγουδούσε εκεί μια πολύ σπουδαία, μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, η οποία βρίσκεται εν ζωή, η Ρένα Κουμιώτη, η οποία με τίμησε με τη φιλία της, η οποία φιλία διαρκεί ακόμη και σήμερα. Κυρία Ρένα Κουμιώτη, σας ευχαριστώ από την καρδιά. Το θαλάσσινο τριφύλι, ποιος θα βρει να μου το στείλει. Ποιος θα βρει να μου το στείλει. Το θαλάσσινο τριφύλι. Βρισκόμαστε στο 1993. Τότε γίνεται το τηλεοπτικό μου ξεκίνημα στην τηλεόραση Κίδων με τη σειρά «Κουζουλάδες»,
Η σκηνή που θα δείτε στη συνέχεια είναι γυρισμένη στην πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων στο Ρέθυμνο. Γρήγορα παιδιά, γιατί περιμένουν οι ιερείς να κάνουμε την κηδεία. Μόνο βράδυ! Βαταλέμα! Παναγία μου και ζωντάνε! Παναγία μου και ζωντάνε! Παναγία μου! Είχε μαζευτεί πάρα πολύς κόσμος και χάζευε το γύρισμα. Από την απέναντι πλευρά του πεζοδρομίου περνούσε ένας μεσήλικας άντρας αφηρημένος που δεν πρόσεξε ότι γινόταν τηλεοπτικό γύρισμα. Αυτό που είδε ήταν τη γριά να ανασταίνεται και να πέφτει από την νεκροφόρα. Ο άνθρωπος λίγο έλειψε να πάθει συγκοπή. Μετά από καιρό διηγόταν σε κάποιους ότι τόσο μεγάλος ήταν ο φόβος του που κατουρίθηκε πάνω του. Μη πέσεις εσύ, θα ψοφείς από την Κρυγιώτη χειμώνας και ροσπούνε. Εγώ να πέσω, Μαρία μου, εγώ να πέσω. Βοήθεια, 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 βοήθεια. Bravo, padre, que ríes. Poesía, apocalipsis. Φλεβάρης του 1994, κατά χείμωνο. Έχουμε γύρισμα με το σκηνοθέτη το Μιχάλη το Λεφάκη στο λιμάνι του Ρεθύμνου. Εγώ, υποδιόμενος τη γριά, κατά το σενάριο, έπρεπε να πέσω στην παγωμένη θάλασσα. Το έπραξα. Αλλά επειδή δεν ξέρω μπάνιο, πήγα στον πάτο του λιμανιού και στην προσπάθειά μου να βγω στην επιφάνεια, το φουστάνι της γριάς κάπου μπέρδεψε, κάπου μαγκώθηκε, ίσως σε κάποιο σίδερο. Εγώ δεν τα χάσα. Έκαμα μια απότομη κίνηση, σχίστηκε το φουστάνι και βγήκα στην επιφάνεια. Είχα πιει βέβαια μια μεγάλη ποσότητα νερού. Ο κάμεραμάν που ήταν δίτης, μετά από το γύρισμα μου έλεγε «Γιάννη, αν καθυστερούσες μερικά δευτερόλεπτα ακόμη για να βγεις, ήμουν έτοιμος να παρατήσω την κάμερα και να πέσω να σε βγάλω». Τέλος καλό όμως, όλα καλά. Το 1997 βρεθήκαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο συνέδριο της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής που έγινε στην Ουάσιγκτον. Εκεί παραμείναμε για 20 μέρες. Κάθε πρωί έξω από το ξενοδοχείο που διαμέναμε βρισκόντουσαν λεωφορεία στα οποία επιβιβαζόμασταν και μας ξεναγούσαν σε διάφορες τοποθεσίες της ξακουστής αυτής πολιτείας. Μας ξενάγησαν στο Μουσείο Αεροναυπηγικής, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στο σπίτι του πρώτου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών George Washington. Μια Κυριακή μας πήγαν στο νεκροταφείο του Arlington. Αφού παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία, μετά γίναμε μάρτυρες μιας εκταφής. Θα σας πω.
ο δολοφονηθής πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, είχε ένα νόθο παιδί το οποίο είχε πεθάνει σε βρεφική ηλικία. Αυτό το παιδί λοιπόν, τα οστά αυτού του παιδιού ξέθαψαν και τα τοποθέτησαν στον τάφο του πατέρα του, του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. '1994. Βρισκόμαστε στο Κρήτη TV και γυρίζουμε την πολύ επιτυχημένη σειρά Όφου, Όφου, Όφου. Τα περισσότερα γυρίσματα έγιναν στο παραδοσιακό τουριστικό κρητικό χωριό Αρόλιθος. Μαζί με το σκηνοθέτη της σειράς, το φίλο Δημήτρη Φραγκιαδουλάκη, είχαμε την ιδέα να φτιάξουμε μια πολύ όμορφη συνέντευξη. Βρισκόμαστε στο σαλόνι υποδοχής του Αρόλιθου και εδώ συναντάμε το σκηνοθέτη της σειράς, τον Δημήτρη Φραγκιαδουλάκη. Γεια σου Δημήτρη. Κάτσε. Λοιπόν, με τον Δημήτρη αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη ξεχωριστή εκπομπή και πιστεύω τα όσα θα συζητήσουμε θα είναι και ξεχωριστά για εσάς. Ξεχωριστά, σίγουρα, Γιάννη, όσον αφορά βέβαια τους ρόλους, ναι. Θα μας εξηγήσεις εσύ τους ρόλους που υποδίδεσαι στη σειρά. Ναι. Εγώ έχω να πω με λίγα λόγια ότι η σειρά αυτή, πέρα από το κωμικό στοιχείο, περνάει και κάποια μηνύματα που τα ξέρετε όλοι σας, τα έχετε δει όλοι σας. Για να ξεκινήσω από κάτι. Εδώ μια κριτική λέει: κάθε Δευτέρα και Παρασκευή ψυχή μου έχει πανηγύρι. Σου λέει τίποτα αυτό? Αυτή η κριτική γράφτηκε προχθές σε μια γνωστή εφημερίδα του Ηρακλείου από το συνταξιούχο φιλόλογο κύριο Χαχλάκη Σταμάτη. Και εκτός αυτής της παραγράφου που είπες, αναφέρει και λέει: η αποκαθήλωση της ψυχής του ανθρώπου από το σύγχρονο σταυρό μόνο με τέτοια έργα μπορεί να γίνει. Σε άλλο σημείο αναφέρει: κάποιος Ελλάσσον Αριστοφάνης παρελάβνει με απροσδιόριστο τσούρμο ηθοποιών από μπροστά μου κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Ήταν όντως, Γιάννη, κάτι συγκινητικό και εγώ όταν το διάβασα, ειλικρινά με συγκίνησε αυτή η κριτική του κυρίου Χαχλάκη. Θυμάμαι, ακριβώς θυμάμαι που μου το είπες, ακριβώς μου είπες όταν το διάβασα να τρίχεσαι. Ακριβώς έτσι. Και εγώ το ίδιο, γιατί βλέπει κανείς ότι οι κόποι μας δεν πάνε χαμένοι. Αυτό είναι. Ας μιλήσουμε λίγο, Γιάννη, για τον Γιάννη τον Παπαδάκη. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια, μάλλον στους φίλους τηλεθεατές, λίγα λόγια για το ξεκίνημα του Γιάννη Παπαδάκη, σαν ηθοποιός. Ο Γιάννης Παπαδάκης ξεκίνησε να παίζει θέατρο από την τελευταία τάξη του Λυκείου, δηλαδή τώρα και 16 χρόνια. Μετά πήγα στην Αθήνα, στην Δραματική Σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη. Πραγματικά είχα την τύχη να έχω πολύ μεγάλους δασκάλους, όπως το συγχωρεμένο το Μίμη το Φωτόπουλο, τον Άγγελο τον Αντωνόπουλο, το συγχωρεμένο τον Ανδρέα του Φιλιππίδη, τον Νίκο το Βασταρδί, τον ίδιο τον Γιώργο το Θεοδοσιάδη που ήταν ένας σκηνοθέτης του Εθνικού Θεάτρου. Και θα σου πω κάτι, Δημήτρη. Θυμάμαι όταν τελείωσα τη σχολή τα λόγια του μεγάλου δασκάλου μου, του Μίμη του Φωτόπουλου. Πραγματικά μεγάλος. Που σε κανένα άλλο μαθητή, σε κανένα άλλο που απεφύτησε, δεν είπε τέτοια λόγια. Με πήρε ξεχωριστά όταν φεύγαμε από τη σχολή και μου είπε: μην παρατήσεις ποτέ το θέατρο. Μην το παρατήσεις, θα πικραθείς, θα πιεις πολλά ποτήρια, αλλά αν έχεις, μου λέει, τύχει, αν έχεις τύχει κάποτε, μπορεί να δικαιωθείς, αν έχεις τύχει. Τώρα με την τηλεόραση πιστεύω ότι αυτή η δικαίωση σιγά σιγά έρχεται. Η τύχη σε βρίσκει σιγά σιγά που λένε. Ναι, και το κόσμος, ο κόσμος παίρνει τη δικαίωση. Να σου πω ότι ασχολήθηκα στην Αθήνα με το θείασο του Νίκου Βασταρδί 2 χρόνια. Τότε ξεκινήσαμε μαζί με την Κέτη Τιφίνου, με τον Παύλο του Χαϊκάλη. Μετά με τα κορίτσια εδώ πέρα, τη γυναίκα μου την Κατερίνα και την κουνιάδα μου την Κούλα,
Συνεργαστήκαμε ένα καλοκαίρι με το Στίβ τον Ντούζο. Είχα συνεργαστεί παλαιότερα με τον συγχωρημένο τον Νικήτα τον Πλατή. Είχα την τύχη που είχα κοντά μου παλιούς ανθρώπους και έμαθα από αυτούς πολλά για το θέατρο. Και φτάνουμε στο Φόφ, έτσι. Και φτάνουμε στο Φόφ. Το Φόφ λοιπόν ξεκίνησε. Ξεκίνησε, Δημήτρη, μέσα από το θέατρο. Ξεκίνησε μέσα από τις θεατρικές παραστάσεις. Πριν από πολλά χρόνια θυμάμαι που μέσα στις θεατρικές παραστάσεις που δίναμε στην Κρήτη έλεγα Φόφ και ο κόσμος κατενθουσιαζόταν. Βέβαια περάσανε χρόνια, το Φόφ ορίμασε. Εμείς μάθαμε πολύ περισσότερα για το θέατρο και να που έγινε για τηλεοπτική σειρά. Μια τηλεοπτική σειρά λοιπόν που αρέσει πολύ στον κόσμο, το διαπιστώνουμε καθημερινά και στα εξωτερικά γυρίσματα που έχουμε. Να μιλήσουμε λίγο για τους ρόλους που υποδίεσαι στη σειρά. Δηλαδή, ας πάρουμε τον Μανολιό. Σαν βασικό, εγώ τον θεωρώ βασικό ήρωα της σειράς, του Όφου Όφου. Να μας πεις πώς το βλέπεις εσύ τον Μανολιό. Δημήτρη, έχω να δεις. Στο γράψιμο, το γράψιμο από μένα γίνεται αυθόρμητα. Δεν έχω ούτε ψυχολόγος είμαι, ούτε ψυχαναλυτής να αναλύω τους τύπους. Πιστεύω ότι ο Μανολιός είναι ο ίδιος εαυτός μου. Με το χιούμορ μου, με τα λατώματά μου, με τα προτερήματά μου, λίγο πολύ είναι ο ίδιος εαυτός μου. Έμπα είναι ο Αγιώργης και να πάτε να προσευχηθείτε γιατί θα ρω κακομύριδες πως έχετε δαιμόνους μέσα σας. Φέρε μου να μαγείρει, φέρε μου να μαγείρει, να κόψω τη γλώσσα μου από το πάτο. Φέρε μου. Μάνα με λεπουντάλια σε σώσαν, Τέισον. Σκότωμα θέλω και ρωτάς. Σκότωμα θέλω, σκότωμα θέλω. Είναι καν, μπάρμπα. Είναι καν. Καλά, γεια σας. Γεια σας. Πέθερε. Δεν πειράζει. Και όσοι θέλετε να πάτε στο μπάνιο, να πάτε άφοβα. Να... Και όσοι θέλετε να πάτε στο μπάνιο, να πάτε άφοβα. Η θάλασσα θα είναι λάδι και όσοι θέλετε να πάτε στο μπάνιο, να πάτε άφοβα. Εγάλασαν ο παντήρ μου, σε χάλασαν. Μάνα! Μάνα! Ήταν πράγμα! Βοήθησε με θύμα. Και θα αφιερωθώ στη χάρη σου. Καλό! Έλα ρε γαμά, ξανήκει το Θεό να μην θεωρεί το τσιγκρό να γίνεται κατά πάνω. Θεέ μου. Αρχίζω. Πάμε. Θεέ μου! Όπου να άλλος θα φουσκώσω σαν την τριβίδα το ψωμί, βοήθεια! Βοήθεια! Πού είναι καπνός μου, ρε. Αυτό τώρα. Έλα, πάμε. Να φουσκώσω τέλη σαν την τριβίδα το ψωμί! Βοήθεια, Παναγία, βοήθεια! Ζήστε το διαβίδα. Τον αδελφό μου! Γιάννη, έλα έξω! Γιάννη, έλα έξω! Δεν ήξερα, δεν ήξερα! Ήταν! Δεν ήξερα! Ναι, από το ίδιο σημείο. Αγιώργη μου, λιγάκι θέλει να με πετύχει! Η άλλη μεγάλη ηρωίδα μας, η Καμπρουμανόλενα. Η Καμπρουμανόλενα που τη συζητάνε από τα μικρά παιδιά μέχρι τους ηλικιωμένους. Η Καμπρουμανόλενα είναι το κλασικό λαδικό εντός εισαγωγικών κάθε χωριού. Σε κάθε χωριό υπάρχουν τα λαδικά που λέμε κουτσομπόλες. Είναι η Καμπρουμανόλενα, το λαδικό, ο κακός ο γείτονας, ο γείτονας ο ζηλιάρης, ο γείτονας που δεν θέλει να σε βλέπει να έχεις επιτυχίες, που θέλει να σε πολεμά συνέχεια, που μάχεται. Που συνέχεια την τρώνε τα ρούχα της. Που έχει όμως και τις ευαισθησίες της, σαν Καμπρουμανόλενα. Αν θυμάσαι κάποιο επεισόδιο που ήταν μια ιστορία με τον Χίτλερ, ήταν ένα από τα επεισόδια που ενώνονται με τον Μανολιό για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό. Ενωθήκαν παρόλα στις αντιμαχίες τους, τις αντιζηλίες τους στο παρελθόν, εκεί πέρα ενωθήκαν για να εξωτερώσουν το κοινό εχθρό. Άρα υπάρχουν τα καλά στοιχεία σε αυτή την κακέντρο. Έτοιμο. Γράφει! Περίμενε! Κάτι λέω τώρα! Ε, πού! Λέω και λόγια ακόμα πέρα! Τι λες! Λέω λόγια! Λυπήσουμε! Εδώ!
Τι θα το κάνω, μωρέ. Όχι, δεν το κάνω. Στα πόδια, στα πόδια, στα πόδια. Για να γελώ, γιατί μπήκαινε από τα χώματα ένας κούλικας στη βράκα μου και με καρκαλίζει. Πάμε, πρόβα ήταν. Ωραία τα. Δεν πειράζει, χώσου, χώσου, κερατά. Ο Κοτσογλώσσης, τόσα χρόνια που γυρνάω με το θέατρο στην επαρχία, σε χωριά σε Κομοπόλης, πίστεψε με Δημήτρη, και ίσως το έχουν και οι τηλεθεατές διαπιστώσει. Σε κάθε χωριό υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος. Υπάρχει ένας αγαθός άνθρωπος, υπάρχει που όλοι τον κοροϊδεύουν, όλοι προσπαθούν να τον εκμεταλλευτούν, να τον στείλουν σε αγκαρίες, τα μικρά παιδιά τον κυνηγάνε με πέτρες, τον κοροϊδεύουν. Είναι ο τύπος του κάθε χωριού. Σε κάθε χωριό σχεδόν υπάρχει ένα τέτοιος άνθρωπος, σαν τον Κουτσογλώσσο. Να με ψεγώ, έφτασα. Φτού μου να μην με ματιάσετε. Ωμα, ωμα.